Και όμως ξαναστήνεται. Το ιστορικό γεφύρι της πλάκας, που τον Φεβρουάριο του 2015 κατέρευσε, αρχίζει να αποκτά και πάλι μια γνώριμη μορφή και να σηκώνεται πάνω από τον Άραχο. Οι εικόνες στο εργοτάξιο που έχει στηθεί είναι εντυπωσιακές, όπως εντυπωσιακή είναι και η εξέλιξη των εργασιών, με τον ανάδοχο εργολάβο να υποστηρίζει πως το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί και το γεφύρι θα είναι ολοκληρωμένο το φθινόπωρο. Το κρίσιμο ζητούμενο, όπως σημειώθηκε κατά την επίσκεψη των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης με επικεφαλής και πρόεδρο τον καθηγητή Μανώλη Κορέ, είναι να διαπιστωθεί με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και βεβαιότητα ότι το γεφύρι θα μείνει στη θέση του και θα προσυδειάζει στην τεχνική και την αισθητική κατασκευή του πρωτότυπου. Αυτός είναι και ο λόγος που επιβεβαιώθηκε ότι ακόμη και όταν το γεφύρι θα είναι έτοιμο, ο μεταλλότυπος δεν θα αφαιρεθεί, αλλά θα παραμείνει στη θέση του τουλάχιστον για τους χειμερινούς μήνες, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα και να δοκιμαστεί στην πράξη από τις ισχυρές πιέσεις που θα ασκήσει ο άραχθος. Πετράδες, χτίστες, πελεκάνοι, τεχνίτες κάθε λογής που επιλέχθηκαν προσεκτικά από τον ανάδοχο δουλεύουν μία προς μία τις πέτρες του γεφυριού και το πρώτο τμήμα έχει ήδη ανυψωθεί σε ύψος περίπου 6 μέτρων. Αρχή το ίμιση του παντός. Φαίνεται καθαρά, έχει γίνει ένα έργο υποδομής ή προετοιμασίας εξαιρετικό, ένα μεσόβαθρο το οποίο θα αντέξει αιώνες. Έχει 12 φρέατοπα σάλους που πάνε περισσότερο από 10 μέτρα κάτω. Έχει μια μεγάλη επιφάνεια η οποία εξασφαλίζει την τέλεια έδραση στο μεσόβαθρο που είχε καταστραφεί, το ανατολικό μεσόβαθρο. Βλέπετε εδώ ήδη το καλούπι. Το πρώτο τμήμα έχει ήδη καλουποθεί. Οι πέτρες είναι καλής ποιότητας, αυτό έχει σημασία. Φαίνεται, ο καθένας το καταλαβαίνει. Το σώμα του μεσόβαθρου έχει φτάσει 5-6 μέτρα ψηλά. Αυτό είναι η αρχή και κάτι περισσότερο από απλώς η αρχή. Δεν υπάρχει λόγος πια να ανησυχεί κανείς. Ακολουθούν τα τόξα και οι πέτρες, οι οποίες φαίνεται είναι καλές, έχουν την ποιότητα και τα γεωμετρικά και φυσικά χαρακτηριστικά που θέλει το έργο και επομένως πια είναι θέμα χρόνου. Βασική παράμετρος της μελέτης που εφαρμόζεται, όπως ανέφερε ο καθηγητής Δημήτρης Καλιαμπάκος, είναι να μην υπάρξει καμία επιπλέον κατασκευή από την προϋπάρχουσα, γιατί αυτό είναι που θα δώσει αξία στο υποαναστήλωση μνημείο. Το χρονοδιάγραμμα λέει ότι το φθινόπωρο θα είναι στημένο ολόκληρο το γεφύρι. Και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει κάνει ο εργολάβος, το χρονοδιάγραμμα πάει καλά. Αλλά στη φάση αυτή που βρισκόμαστε, και σας το λέει ένας άνθρωπος που πάλεψε όσο μπορούσε για να γίνει όσο δυνατόν πιο γρήγορο το γεφύρι, ο χρόνος κατασκευής δεν είναι το πιο σημαντικό κριτήριο. Τώρα το γεφύρι κτίζεται. Η ποιότητα κατασκευής είναι το κύριο κριτήριο. Συζητάμε για ένα έργο αναστήλωσης μιας πέτρινης γέφυρας χωρίς προηγούμενο στα παγκόσμια χρονικά σε σχέση με το μέγεθός της. Επομένως, προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά στη γνώση που χάθηκαν για 2 και 3 γενιές, έτσι ώστε να φέρουμε να φτιάξουμε τη γέφυρα όσο πιο κοντά γίνεται στη γέφυρα του Μπέκα. Το αντικείμενο της σημερινής συνάντησης, έτσι δεν ξέρω αν τη λέτε, και συνεδρίας της Επιτροπής Παρακολούθησης. Είναι ακριβώς αυτό. Το έργο από την πρώτη ματιά φαίνεται ότι εξελίσσεται σωστά, αλλά δεν θέλουμε απλώς ένα έργο που θα εξελίσσεται σωστά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια. Είναι ένα έργο αναστήλωσης ενός μνημείου. Είναι ένα έργο αναστήλωσης ενός μνημείου τέχνης. Επομένως, οι λεπτομέρειες κρίνουν την ποιότητα του έργου και ήρθαμε εδώ να δούμε τις λεπτομέρειες από κοντά. Η πρόκληση για τον τεχνικό κόσμο που ασχολείται με το έργο είναι τεράστια. Όμως ακόμη και σήμερα υπάρχουν στοιχεία του παλιού γεφυριού που μοιάζουν δυσεπίλητα να αναλυθούν και άλλα που είναι αδύνατο να εφαρμοστούν στις μέρες μας. Συνεχώς μαθαίνουμε και αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Όταν κανείς πάψει να μαθαίνει σημαίνει πλέον ότι μπορεί να φύγει από, δεν χρειάζεται να παραμένει. Μαθαίνεις για να μπορείς να εξηγήσεις και στους άλλους. Είναι το καλύτερο για έναν δάσκαλο να είναι πρώτα μαθητής και όσο γίνεται περισσότερο. Εφόρου ζωής. Το μέταλλο που χρησιμοποιήθηκε από τον Μπέκα ήταν πραγματικά ένα εντυπωσιακό υλικό. Ήταν ένας σφυρίλατος βιομηχανικός σίδηρος φτιαγμένος στην Αγγλία. Τέτοιος σίδηρος δεν υπάρχει. Να το πούμε αλλιώς, είναι ο σίδηρος του γύφτου. Αυτός ο σίδηρος, αυτό το μέταλλο είναι εξαιρετικά καλό γιατί έχει πολύ καλή συμπεριφορά απέναντι στη διάβρωση. Τέτοιος σίδηρος δεν υπάρχει. Το ίνοξ που είναι το υπερόπλο της σύγχρονης εποχής, με αυτό φτιάχνονται οι ουρανοξύστες, σε βάθος 150 χρόνων δεν είναι ισχυρό. Πάμε λοιπόν με αιτιολογημένη
πρόταση προς το τιτάνιο, το μέταλλο των αναστηλώσεων, ξέροντας ότι αυτό το μέταλλο εκείνης της εποχής, αν προσπαθήσουμε να το προσυδειάσουμε, θα κάνουμε μια καρικατούρα. Άρα, επειδή είναι μια ζωντανή κατασκευή, στις λεπτομέρειες υπάρχουν πράγματα που το διαφοροποιούν, στα οποία όμως υπάρχουν πολύ ισχυρά επιχειρήματα. Αυτό ακολουθεί όλη την κατασκευή του γεφυριού. Για μια εντυπωσιακή εικόνα έκανε λόγο η Ελευθερία Τσακανίκα, επίκουρη καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτώνων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που ήταν από τους πρώτους που βρέθηκαν στο γεφύρι αμέσως μετά την κατάρρευσή του. Ζώντας αυτή την τεράστια καταστροφή, συνειδητοποιήσαμε ότι μπορεί κάτι καλό να βγει μέσα από όλο αυτό. Και αυτό ποιο είναι, ότι φτάνουμε στο σημείο να αναστηλώνεται και μέσα από αυτό να μπορούμε να μάθουμε και άλλα πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε, γιατί η τεχνική και οι τεχνικές της εποχής ήταν πολύ μπροστά. Είχε πολλές εκπλήξεις το γεφύριο όταν έπεσε, για όλους μας. Ξυλίνες ενισχύσεις μέσα, μεταλλικές ενισχύσεις που δεν τις περιμέναμε. Επομένως, μέσα από αυτό μάθαμε πράγματα και μέσω της διαδικασίας αναστήλωσης θεωρούμε ότι θα μάθουμε ακόμα πιο πολλά. Δηλαδή δεν είναι απλώς ένα έργο το οποίο πρέπει να εκτελεστεί, είναι ένα έργο επιστημονικό που θα αποδώσει και επιστημονική γνώση, ξαναανακαλύπτοντας τεχνικές του παρελθόντο.